1200 μέτρα η απόσταση και δίδεται η κίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Δεν θα φύγει καλά ο Peace Telegram. Αντίθετα, απ' έξω, Princess Annette μου θέλει να συγκλίνει να οδηγήσει από μέσα Go Opel Knight που έχει φύγει και αυτός από την εσωτερική για να βγει στο κεφάλι. Επιμένει η Princess Annette μου, κάπως επιταχύνει το ρυθμό των δύο πρώτων και παίρνουν μια διαφορά από τον Άγγελο, τον Ορκ, τη Χικάγια προσπαθεί πιο έξω και τον Περούν που επίσης βελτιώνεται, έχει κρεμάσει κατά κάποιο τρόπο. Ο Peace Telegram είναι πίσω. Οδηγεί Go Opel Knight παρακολουθούμενος από την Princess Annette. Νέτμο Περούν, τρίτη ρόδα απ' έξω, τρίτη θέση. Ακολουθεί εσωτερικά Ορκ, δίπλα το ακριβώς ο Άγγελος, πιο έξω η Χικάγια. Στην τελευταία θέση και ο Peace Telegram. Όλα αυτά καθώς πάμε για την τελική φάση της διαδρομής. Είμαστε στη στροφή. Στροφή 500 μέτρων και πάμε για το τελευταίο 400, όπου το νούμερο 4, Go Opel Knight, καταδιώκεται από το νούμερο 7, τον Περούν, που θέλει να κάνει τελική του επιθεσία. Αλλά ο πρώτος από μέσα κρατά ένα σταθερό προβάδισμα. Επιμένει πάντα ο Περούν, πιο πίσω κρατά και η Princess Annette μου την τρίτη θέση. Να δούμε ποιος άλλος μπορεί να βελτιωθεί. Η Princess Annette μου από μέσα θέλει να πάρει τη δεύτερη θέση, καθώς ο Go Opel Knight πλέον ξεφεύγει. Ο Περούν φαίνεται κουρασμένος, κάθεται λίγο στην τρίτη θέση, πιο πίσω Ορκ τέταρτος. Νούμερο 4, Go Opel Knight. Νούμερο 2, Princess Annette μου. 7, πιο πίσω θα μείνει ο Περούν τέταρτος Ορκ. Νούμερο 1. 4, 2, 7 και 1. Κεφάλι και τέρμα λοιπόν. Go Opel Knight θα ακολουθήσει και θα μείνει Princess Annette μου. Και ο Περούν μετά. Ορκ από την εσωτερική τέταρτος. Πέμπτος ο Άγγελος, Peace Telegram και Χικάγια τελευταία. Ελπιδοφόρος και Γκάν, φαίνεται ότι φάνηκαν σχετικά εύκολες οι νίκες που πήρανε. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκαν εσάς. Εντάξει, τα άλογα, νομίζω στους ομίλους που τρέχανε είχαν κέρα τύχη, ήταν δεδειγμένα κιόλας. Καβαληθήκανε καλά, ήταν και σε καλή κατάσταση και ήρθε το αποτέλεσμα που περιμέναμε και μας δικαιώσανε.